Από το βήμα δικοινοτικού συνεδρίου της αριστεράς συνέχισε και σήμερα τις επιθέσεις του κατά πρόεδρου Αναστασιάδη, ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, κατηγορώντας τον εκ νέου ότι βάζει τις προεδρικές πάνω από τις προσπάθειες για λύση του Κυπριακού. Αυτό δεν πρέπει λοιπόν να αφήνει τον κύριο Αναστασιάδη ούτε λεπτό ανήσυχο. Παρόλο που δυστυχώς φαίνεται ότι έχει ήδη πάρει τις αποφάσεις του. Έχει αποφασίσει να υποτάξει τα πάντα στο στόχο της επανεκλογής του. Πρόκειται συνέχεια για ένα τεράστιο ιστορικό σφάλμα το οποίο θα καταγράψουν, όπως είπε, οι επόμενες γενιές. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αλλιώς το γεγονός ότι τώρα που φτάσαμε σε ένα προχωρημένο στάδιο, με χάρτες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και με την Τουρκία απέναντι μας στο θέμα της ασφάλειας, τα διπλώσαμε και ξεκινήσαμε προεκλογική εκστρατεία. Αφού σημείωσε πως την κύρια ευθύνη για τη μη επίλυση του Κυπριακού την έχει η τουρκική πλευρά με την προκλητικότητα, την επιθετικότητα και τις αδιάλλαχτες της θέσης, ο κύριος Κυπριανού κάλεσε και πάλι τον πρόεδρο Αναστασιάδη να μην διευκολύνει με τη στάση του την Τουρκία. Κάλεσε παράλληλα όλους Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους που παλεύουν για την επανένωση του τόπου να αγωνιστούν μαζί από όλες τις επάρξεις και να στηρίξουν κάθε πρωτοβουλία που αναλαμβάνει το λαϊκό κίνημα και η αριστερά, ώστε να στείλουν το μήνυμα ότι η ειρήνη στην Κύπρο δεν μπορεί να εμποδιστεί.